Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Καταρχήν στον Αστρομερίτη. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνου, τον κοινοτάρχη. Είναι ήρεμα τα πράγματα μετά το επεισόδιο χθες με τους Τούρκους, κύριε Κωνσταντίνου? Ναι, κύριε Νικήτα, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ναι, σίγουρα είναι με ήσυχη κατάσταση μετά από το χθεσινό επεισόδιο. Εδώ είναι το τραχτέρ του ανθρώπου το οποίο έσπασε. Ήταν... Πού ακριβώς έσπασε το τραχτέρ? Κοιτάξτε, το τραχτέρ έσπασε σε μια περιοχή που ο άνθρωπος καλλιεργεί εδώ και χρόνια από το 1974. Τι γίνεται συγκεκριμένη. Είναι μεταξύ Αστρομερίτη Ζώδια, καλεχόμενη Ζώδια. Να σημειώσω ότι αρκετή γη τη καλεχόμενη Ζώδια, πάντων του καλεχόμενου χωριού Ζώδια, είναι στα σύνορα με τον Αστρομερίτη, με την νεκρή ζώνη. Και αρκετή γεωργοί από Ζώδια έχουν κατοικήσει στην περιοχή και καλλιεργούν τη γη του. Έχει μόνιμε φυτείε, εποχιακέ καλλιέργειε. Ο συγκεκριμένο είναι στην περιοχή, δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια. Στου ίδιου χώρου που κινείται, κινήθηκε και χθε. Τώρα γιατί είναι μια οργανωμένη προσπάθεια προκλήσεων και να ενταθούν καταστάσεις και να ανέβουν οι τόνοι, κύριε Κωνσταντίνου? Έτσι πιστεύουμε, διότι είναι προκλητικότατη τόσα χρόνια γιατί δεν μας προκαλούσαν. Και τώρα εν ώψη του γεγονός ότι προκαλούν σε άλλες περιοχές, προκαλούν και στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι μας αυτό που μας προβληματίζει. Δηλαδή δεν καταγράψαμε παρόμοια δραστηριότητα των τουρκικού κατοχικού στρατού τόσα χρόνια στην περιοχή μας. Σήμερα σε γειτονικά εκεί χωράφια με το αυτό που βλέπουμε πήγαν άνθρωποι, δεν είχαμε οποιαδήποτε θέματα σήμερα? Σήμερα όχι. Σήμερα έχει κόσμο με στην συγκεκριμένη περιοχή που καλλιεργεί τα κτήματα εν ώψη της φοράς και δεν δημιουργήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα. Εάν δεν ήταν εκεί τα Ηνωμένα Έθνη που τυχαία πέρασαν, τι θα γινόταν? Έχετε εικόνα? Ναι, φαίνεται ότι και ο ίδιος δεν τους πήρε είδηση καθόλου, διότι ήταν απασχολημένος με τη διόρθωση του τραχτέρ του. Και όταν ψήφισε το κεφάλι του να δει τα Ηνωμένα Έθνη που προχωρήσαν προς την περιοχή, διότι ήταν Ηνωμένα Έθνη, σημειώστε τη συγκεκριμένη περιοχή είχαν δύο φυλάκια. Τα οποία ήταν επανδρομένα. Μετά την απαγκίστρωση, τα φυλάκια εγκαταλειφθήκαν, εγκατασταθήκαν και δεν υπάρχει έλεγχο των Ηνωμένων. Ο έλεγχο γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα. Κάνουν περιπολίε δηλαδή ανατακτά χρονικά διαστήματα, ναι. Ακριβώς. Το κατά διαστήματα είναι σχετικό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το να είναι στη συγκεκριμένη στιγμή εκεί, κάτι πήραν είδηση. Γιατί έχουν παρατηρηθεί τον πιο κάτω για να εμφανιστεί το αυτοκίνητο τη συγκεκριμένη περίπτωση τη στιγμή εκεί. Είδαν την κινητικότητα των Τούρκων και εμφανιστήκαν γιατί καταλάβαμε ότι ο Γιώργος ήταν στην περιοχή που δικαιούνταν να είναι. Πρέπει να δούμε. Μιλήσατε με Υπουργείο Εξωτερικών, μιλήσατε με κάποιον αρμόδιο της κυβέρνησης, κυβερνητικός τέλεχος να σας πει, έκαναν διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών? Κοιτάξτε, εκείνο που προσπαθούμε είναι να μιλήσουμε με την διεύθυνση Κυπριακού. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα να το στείλουμε για τα δικά μας διαβήματα σαν Αστρομερίτης, για να μπορέσουμε να έχουμε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών βασικά για το θέμα. Οι γύρω κοινοτάρχες που μιλάτε δεν είχατε οποιαδήποτε ενημέρωση για άλλο περιστατικό? Ήταν αυτό που έγινε στη Δένια προημερών. Ναι. Μιλήσαμε σήμερα το πρωί με τους αδέρφους κοινοτάρχες. Ναι. Κανένα περιστατικό δεν έγινε από την χθεσινή ημέρα μέχρι σήμερα. Αναμένουμε να δούμε επίσημη τοποθέτηση από πλευράς κυβέρνησης για τα διαβήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.